φιλόδημος. Είναι τύπου Citroën, όπως βλέπετε. Είναι δύο ταχύτητα οποία αφορούν την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων της τεχνικής μας υπηρεσίας. Οχήματα τα οποία πραγματικά θα βοηθήσουν τα μέγιστα. Ξαναλέω ότι είναι από το πρόγραμμα Φιλόδημος ένα ποσό και για τα δύο οχήματα περίπου 40.000 ευρώ, αν και έχουμε πάρει πολλά εκατομμύρια. Και δράτουμε της ευκαιρίας να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες παραλάβαμε το mini bus, το ηλεκτρικό. Αυτό ήταν ένα από τα 10 ηλεκτρικά οχήματα. Αρχές του Γενάρη, εμείς δεν θα είμαστε, θα τα παραλάβει βέβαια η νέα δημοτική αρχή, είναι να έρθουν τα 9 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι 5 περίπου γιο ταχύ, τα οποία θα διανεμηθούν στις υπηρεσίες για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Είναι 3 φορτηγάκια, τα οποία βεβαίως στις τεχνικές υπηρεσίες και για τεχνικά ζητήματα θα εξυπηρετήσουν. Και είναι και ένα μικρό απορριμματοφόρο, το οποίο βεβαίως θα ενταχθεί στο στόλο των απορριμματοφόρων για να εξυπηρετηθεί η καθαριότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως βλέπετε, ο στόλος γενικά του Δήμου μας σε αυτά τα 4 χρόνια ενισχύθηκε πάρα πολύ δυνατά και φυσικά έχουμε πρόγραμμα μπροστά μας, δηλαδή το επόμενο διάστημα μέχρι Φεβρουάριο θα παραλυφθούν 5 απορριμματοφόρα. 5 απορριμματοφόρα ακόμα, έτσι, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Άρα λοιπόν περιμένουμε 5 και 9, 14 οχήματα και 2, 16 συν όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουμε πάρει το προηγούμενο διάστημα και ευχόμαστε να είναι καλορίζικα και να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Εδώ έχουμε βέβαια τον αντιδήμαρχό μας, τον Γιώργο τον Βελέγη των Τεχνικών Υπηρεσιών, το πορτοφόλι του Δήμου με σύνεση, χρηστή διοίκηση και συνέπεια. Καταφέραμε όλα αυτά τα οποία καταφέραμε μέχρι και σήμερα. Γιώργο, δεν ξέρω αν θέλω να πεις κάτι. Όχι, όχι, με κάλυψε πλήρως ο Δήμαρχος. Θέλω να πιστεύω ότι αφήνουμε ένα στόλο στο Δημοχείο αρκετά ανανεωμένο και το οποίο θα βοηθήσει στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη διεκπαιρέωση της καθημερινότητας, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται ο Δήμος σε κάθε ανάγκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλές γιορτές σε όλους. Καλή χρονιά με υγεία.